Η κυρία Λαμπρίδου είναι εδώ στο Pressing. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που αγαπάει, παρακολουθεί με πάθος, θα έλεγα, το μηχανοκίνητο αθλητισμό και συγκεκριμένα τη Φόρμουλα 1, και μάλλον αυτό ήταν ο λόγος που σας οδήγησε και εσάς στη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου. Θα θέλαμε λίγα λόγια για την τελευταία pole position, κυρία Λαμπρίδου. Η τελευταία pole position έχει να κάνει με έναν οδηγό της Φόρμουλα 1, της μυθοπλασίας μου, δυστυχώς, ευτυχώς. Ουσιαστικά παρακολουθούμε τη ζωή του, κυρίως πίσω από τις κάμερες, γιατί για μένα σημασία έχει το τι γίνεται πίσω από τις κάμερες ενός επαγγέλματος και πόσο μάλλον ενός τόσο δύσκολου αθλήματος. Και ουσιαστικά παρακολουθούμε τη ζωή του και την ζωή όλων όσων βρίσκονται στο πλευρό του. Και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στους αναγνώστες που θα επιλέξουν να διαβάσουν το βιβλίο μου. Και πολύ καλά θα κάνετε. Όμως τι γίνεται και μπροστά από τις κάμερες, γιατί υπάρχει και η Φόρμουλα του Μονακό, την οποία φαντάζομαι παρακολουθήσατε κι εσείς με πάθος, έτσι? Εννοείται πως παρακολούθησα. Και απογοητεύτηκα κοσμολογώ, φανατική τη Φεράρι. Γιατί δεν περιμένατε τον Πέρες εσείς? Όχι, είναι αλήθεια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο Μονακό, όταν παίρνεις pole position και γενικά η θέση την οποία θα καταταχθείς για να ξεκινήσεις τον αγώνα, είναι μισή νίκη. Επομένως, η γκάφα, αν μπορώ να το πω έτσι, τη Φεράρι στα pit stop, νομίζω δεν ήταν αναμενόμενη από πολλούς. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, μιας και αυτό το βιβλίο έτσι δίνει και τροφή σε όσους αγαπάνε τη φόρμουλα και σε αυτούς που θέλουν να το κάνουν δικό τους, είναι, υπάρχει κάποια παρουσίαση, αν δεν απατώμε, μάλιστα αύριο γίνεται αυτή, θα μπορούσαν να έρθουν να σας παρακολουθήσουν, να δουν την παρουσίαση του βιβλίου σας? Εννοείται, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Mm-hmm. Θα το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Για πείτε μας που γίνεται. Είναι στο Μαλιάρι, Δημητρίου Γούνερ 39, στην Καμάρα. Ωραία. Και τι ώρα είναι η παρουσίαση? Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Μαλιάρι η παρουσίαση του βιβλίου «Τελευταία pole position» από την Κέλλη Λαμπρίδου. Και να ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα, επειδή ίσως δεν είναι σύνηθες το γυναικείο φύλο να ασχολείται με τη Φόρμουλα 1, πώς έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η αγάπη σας, πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Η αλήθεια είναι πως ο πατέρας μου ασχολιόταν χρόνια με τα αυτοκίνητα και λόγω επαγγέλματος και επειδή του άρεσε. Οπότε κατά μία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στο DNA μου. Από εκεί και πέρα η αγάπη μου με τη φόρμουλα δεν μπορώ να πω πως ξεκίνησε κάπως συγκεκριμένα. Απλά μια μέρα άνοιξα την τηλεόραση, είδα έναν αγώνα. Παράλληλα σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με αυτό το άθλημα. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε πιο μικρό βαθμό, μπορώ να το πω έτσι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδέθηκαν κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Pressing. Να πούμε ότι είναι μια προσφορά των εκδόσεων Γράφημα τα δύο βιβλία σας, τα οποία θα χαρίσουμε εδώ στους ακροατές μας. Και καλό τάξιδο το βιβλίο, κυρία Λαμπρίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και κυρίως για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.